Τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών κέρδισε και επίσημα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει τις 218 απαιτούμενες έδρες. Σε ορισμένες πολιτείες η εκλογική μάχη είναι οριακή, με την ψηφοφορία να βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ανακοινωθεί ο τελικός αριθμός των εδρών που θα λάβουν τα δύο κόμματα. Ο Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Μακάρθι προαλήφεται για την Προεδρία της Αμερικανικής Βουλής, θέση που μέχρι πρότινος ανήκε στη Δημοκρατική Νάνση Πελόζη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον Κέβιν Μακάρθι για την εκλογική νίκη του κόμματός του και δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί μαζί του. Όσον αφορά τη γερουσία, ο ελεγχός θα παραμείνει στους Δημοκρατικούς για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεώρησε τον επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στο σώμα Μίτς Μακόνελ υπεύθυνο για την εκλογική απώλεια και δρομολόγησε την διαδικασία καθαίρεσής του. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να τον αντικαταστήσει με τον τέος κυβερνήτη της Φλόριντα και νυν γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Ωστόσο, σε μια ψηφοφορία εξπρές που διεξήχθη ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, ο Μακόνελ επικράτησε άνετα με 37 ψήφους υπέρ και μόλις 10 κατά. Πρόκειται για μια πολύ βαριά σοκοματική ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η προσωπικότητα βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση.